αυτοί που θα παρακολουθούν την πορεία της ελληνικής οικονομίας και θα πλαισιώσουν τον κύριο Ράιχενμπαχ, του οποίου φαίνεται ότι ο ρόλος μεγαλώνει, έτσι, ενισχύεται. Θα είναι μια μορφή επιτρόπων, θα είναι μια μορφή τοποτηρητών, θα είναι μια μορφή ελεκτών που αυτοί θα αποφασίζουν. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι θα... Στην τελευταία συμφωνία ότι θα υπάρχουν κλιμάκια από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία θα προσφέρουν τεχνική βοήθεια στα Υπουργεία και θα παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος. Αυτά τα κλιμάκια είναι, δεν είναι κάτι καινούριο. Προσέξτε με, έχει σημασία όμως βοήθεια αν τη ζητήσεις. Εάν είναι υποχρεωτική, νομίζω ότι αλλάζει το πράγμα. Δηλαδή από αυτούς θα πω... Είναι μέσα στη συμφωνία που υπογράφηκε τον Οκτώβριο. Ότι θα είναι αντί να έρχονται κάθε τρεις μήνες και να βλέπουν πώς πηγαίνει το πρόγραμμα, θα είναι σε μόνιμη βάση ώστε να μην δημιουργείται αυτό το κάθε φορά περνάμε εξετάσεις. Αυτοί θα αποφασίζουν εάν θα πάρουμε την επόμενη δόση από τα συμφωνηθέντα, από το δάνειο. Η απόφαση γίνεται με εκτίμηση κάθε φορά του Eurogroup. Στο Eurogroup δίνει με εξήγηση δική τους όμως. Αυτοί θα συμμετέχουν στην έκθεση που θα υποβάλουν. Η απόφαση παίρνεται από το Eurogroup. Άρα παίζουμε με τις λέξεις νομίζω. Δεν είναι κακό να το πούμε ότι αυτοί από αυτούς τους ανθρώπους θα εξαρτάται εάν θα παίρνουμε την επόμενη δόση, βέβαια από την εκάστοτε κυβέρνηση που θα υλοποιήσει ή όχι τα συμφωνηθέντα. Αλλά και από αυτούς που θα επιτηρούν. Μην χάνετε, πάτε και μπαίνετε στο τεχνικό πράγμα. Αυτοί θα κάνουν την έκθεση όπως κάνει η Τρόικα. Η Τρόικα θα κάνει την έκθεση με τα δικά του στοιχεία. Εδώ πέρα κάναμε μια πολύ μεγάλη συμφωνία, μια πολύ βαριά συμφωνία. Ότι θα προχωρήσουμε σε ένα πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση ελληνικής οικονομίας και θα έχουμε τη χρηματοδοτική στήριξη της κοινότητας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε. Είναι η λύση για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για να προχωρήσει μπροστά χωρίς να χρεοκοπήσει και να μπορέσει να αλλάξει την οικονομία της. Αυτό είναι η ουσία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κάτι άλλο διευκρινιστικό. Έχουμε τον ειδικό λογαριασμό. Τα χρήματα λοιπόν είναι δεδομένο ότι πάνε σε αυτόν τον ειδικό. Σε αυτόν τον ειδικό λογαριασμό. Εκεί πέρα πάνε τα χρήματα που μας δίνει η Ευρώπη και τα οποία προορίζονται για την αποπληρωμή του χρέους, έτσι. Δηλαδή, κάποια πάνε για την αποπληρωμή του χρέους και κάποια πάνε για τα δικά μας τα ελλείμματα που εξακολουθούμε να έχουμε. Θα πάνε γιατί ο κύριος Βιγκέρ κύριε Καψίπε το άλλο. Και μόνο για το χρέος. Τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν μόνο για το χρέος. Θα πηγαίνουν και για το έλλειμμα. Όχι, το έλλειμμα θα έρχεται στον προϋπολογισμό μας. Αυτό θα είναι δική μας υπόθεση. Δεν θα παίρνουμε δηλαδή χρήματα από αυτά για να σωθούμε. Είναι χρήματα για τα χρωστούμενα. Δύο λεπτά, σας ξαναλέω. Κάποιο μέρος πάει στο χρέος, κάποιο πάει στα ελλείμματα. Το μέρος που θα πηγαίνει στο χρέος θα μπαίνει σε αυτό το λογαριασμό. Ελλείμματα και όχι όμως στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, δηλαδή να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Αυτό είναι το κομμάτι που πάει για τα ελλείμματα. Θα υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Θα υπάρχει τέτοια. Αφού έχουμε ελλείμματα ακόμη. Έχουμε πρωτογενή ελλείμματα ακόμη. Αυτό είναι καινούργιο. Δεν με ακούτε. Ακόμη δεν μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις χωρίς να πάρουμε δανεικά. Αυτά τα δανεικά μας θα δίνει η κοινότητα. Αυτά δεν θα μπαίνουν στο λογαριασμό. Αυτό θα έρχονται στον προϋπολογισμό.